Βραχνά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Ρέθυμνο. Καθημερινά, εκατοντάδες πολίτες αγανακτούν μένοντας κυριολεκτικά κολλημένοι στην κίνηση στους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, προκαλώντας οδικό blackout. Τα αυτοκίνητα γίνανε 10 φορές, 20, 50 φορές πιο πολλά. Δεν είναι μόνο ότι είναι ήδη οι δρόμοι ήδη, αλλά τις στερέψανε και όλα αναθεμάτω. Άντε δά να βρεις την άκρα. Χαμός. Χαμός γίνεται καθημερινά, ειδικά τις καθημερινές. Δεν μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή, εγώ που είμαι και μεγαλωμένος Ρέθυμνο, αυτή την κατάσταση δεν έχω ξαναδεί. Ανάσα θα δώσει στο φλέγον αυτό ζήτημα η δημιουργία του υπόγειου πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Ένα πολύ αναμενόμενο έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί μέσα στο 2024. Κάτι κυκλοφοριακό, σαν κυκλοφοριακό, όλα καλά. Απλά πρέπει να κοιτάξει μάλλον ο Δήμαρχος να φτιάξει κανένα πάρκινγκ δημόσιο και όχι ιδιωτικό. Οι δρόμοι, ναι, μεν τους χαλάνε για να τους φτιάξουν, αλλά στην ουσία δεν τους φτιάχνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει γερά νεύρα, τέλος πάντων. Θέλει γερά νεύρα. Έχουμε κοντεύα να περάσουμε και το Ηράκλειο. Ένα δράμα είναι όλο αυτό. Δεν μπορείς καθόλου να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να... Τι να πω, είναι δράμα. Χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος και οδηγική συμπεριφορά είναι το κοκτέιλ που απαιτείται ώστε να υπάρξει βελτίωση στο καθημερινό κομφούζιο, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι αν κάναμε, επειδή κάναμε αντίστοιχα γκάλωπ και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, αυτό ήταν το θέμα που τους απασχολούσε πολύ, το κυκλοφοριακό και δευτερευόντως η καθαριότητα. Την περασμένη, ας πούμε, Δευτέρα που στη θέση σας ήταν ο κύριος Καλοκαιρινός, είχαμε την ανατροπή. Οι Ηρακλειώτες ενδιαφερόταν περισσότερο για την καθαριότητα, χαρακτηρίζοντας το Ηράκλειο μια πάρα πολύ βρώμικη πόλη. Μάλλον με το κυκλοφοριακό, όσοι ζούμε στο Ηράκλειο, έχουμε συμβιβαστεί ότι δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Το Ρέθυμνο είναι όμως μια πιο διαχειρίσιμη πόλη και κρατάω το τελευταίο κομμάτι του ρεπορτάζ από την Αλκιόνη, την καλή της συνάδελφο, ότι έχει να κάνει και με την οδηγική συμπεριφορά των πολιτών. Δηλαδή, το Ρέθυμνο είναι μια πόλη που μπορείς να την περπατήσεις. Λοιπόν, κοιτάτε. Νομίζω ότι ο πρώτος συμπολίτης μας είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι ίδιοι δρόμοι, 50 φορές περισσότερα αυτοκίνητα. Κοιτάτε, το υπενήχθηκα και προηγουμένως σε άλλη μου απάντηση. Προσπαθούμε να χωρέσουμε σε μια πόλη που ήταν χτισμένη για 18.000 κατοίκους, αυτές είναι οι υποδομές της με τις επίσημες προδιαγραφές, να χωρέσουμε 50, 70, 100 χιλιάδες, διατηρώντας πολύ κακές συνήθειες. Okay. Ξέρετε, προηγουμένως που μιλήσαμε για τις δημόσιες σχέσεις, εγώ και τώρα, εκεί που έχω το ιδιωτικό πάρκινγκ, δεν κάνω ποτέ χρήση του πάρκινγκ που είναι μπροστά από το Δημαρχείο, εκ πεποιθήσεως, περπατάω. Περπατάω περίπου 400 μέτρα για να πάω στο Δημαρχείο. Τώρα που πάω στη Μαρίνα, ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Mm-hmm. Τι διαπιστώνω? Ότι προσπαθούμε να πούμε ότι είναι κυκλοφοριακό ζήτημα η κακή μας συνήθεια. Βεβαίως, γιατί αυτό πότε συμβαίνει? Τις ώρες αιχμής. Οι πόλεις μας θέλουν πλέον μία άλλη τάξη. Στην Ευρώπη τι κάναν, στη Μάλτα τι κάναν, διώξαν τελείως το αυτοκίνητο από πολύ μεγάλα τμήματα του κεντρικού ιστού. Στο Ηράκλειο όμως αυτό δεν πέτυχε απόλυτα. Δηλαδή, μπορεί να έκλεισε το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και μιλάμε και για μια πόλη που είναι 5 φορές μεγαλύτερη. Όμως περιμετρικά γίνεται κακός χαμός, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάτε, δεν είπα εγώ ότι αυτό γίνεται επειδή έγινε αλλού έτσι και είναι πετυχημένο. Αυτό πρέπει να συνοδευτεί από μια πολύ σοβαρή κυκλοφοριακή μελέτη και να πω κάτι. Υπόθηκε κάτι πάλι από τον ίδιο φίλο συμπολίτη, ότι ξέρεις, λέει, στενεύουν οι δρόμοι. Αυτό είναι μία αυταπάτη. Οι δρόμοι δεν στένεψαν για να ελαϊστοποιήσουν την κυκλοφορία. Και όταν ήταν ακόμα λίγο φαρδύτεροι, ήταν για δύο κυκλοφορίες. Δεν ήταν για τρεις. Mm-hmm. Έτσι. Άρα και τώρα είναι το ίδιο. Τι συμβαίνει όμως? Δίνουμε το δικαίωμα στη μαμά, στον ανάπηρο, στο παιδάκι που πάει στο σχολείο του, να πάει από ένα μεγάλο πεζοδρόμιο, ευρύχωρο, ασφαλές και άνετο. Αυτή λοιπόν την ευλογία που είναι, αν θέλετε, πλέον όταν εμείς ξεκινήσαμε το 7 και κάποιοι μας λέγανε ότι είμαστε ψώνια, τώρα όλοι μας αντιγράφουν και κάνουν τα ΣΒΑΚ και κάνουν τα σύγχρονα πλέον, τις σύγχρονες μελέτες κυκλοφοριακής
συνθήκες για κάθε πόλη. Γιατί, γιατί βλέπουν ότι έτσι μόνο θα πορευτούμε στο μέλλον. Γι' αυτό κάνουμε σχολεία της γειτονιάς. Θυμάμαι, ας πούμε, κύριε Δήμαρχε, στο παρελθόν, όταν είχε ξεκινήσει η συζήτηση για να γίνει ένας απόλυτα πεζόδρομος η οδός Αρκαδίου, ο πιο εμπορικός δρόμος της πόλης του Ρεθύμνου, είχαν ανοίξει μύτες, να το πω έτσι λαϊκά. Όπως και στις συγκρούσεις στην Αθήνα. Ναι, ότι θα φράξει το Ρέθυμνο, ότι θα πνιγεί το Ρέθυμνο, ότι. Το καλό του Ρεθύμνου και των Χανίων σε αντίθεση με το Ηράκλειο είναι ότι έχετε δύο καλοδιατηρημένες παλιές πόλεις. Άρα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ζει στο ιστορικό κέντρο των πόλεων έχει συμβιβαστεί ότι δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου στις μετακινήσεις μου, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης. Και να πούμε και κάτι που είναι πολύ άδικο. Δεν υπάρχει απόσταση στο Ρέθυμνο πάνω από 6 λεπτά με τα πόδια που να μην υπάρχει πάρκινγκ. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά είναι και ελεύθερα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ στη Μαρίνα μέχρι 5 ώρα το απόγευμα. Στα δικαστήρια είναι ελεύθερο. Στη γειτονιά, στον κήπο, εκεί δίπλα, είναι δίπλα στο καθολικό, στο πολωνικό νεκροταφείο, okay. Ελεύθερος ο χώρος. Μόνο στην πλατεία των δικαστηρίων η θέση είναι πάνω από 250. Όσο περίπου είναι και οι τέσσερις μάρτυρες. Ξέρετε, δεν λέει κανείς ότι θέλει να είναι το πάρκινγκ εκεί που ο ίδιος θέλει να πάει, χωρίς να κάνει ούτε ένα βήμα με τα πόδια του. Την πόλη, την ελεγχόμενη στάθμευση, όλες αυτές τις ρυθμιστικές, αν θέλετε, αποφάσεις που παίρνουμε, το κάνουμε για να μπορεί εκείνος πραγματικά έχει ανάγκη, ο άρρωστος, ο ανάπηρος, ο ηλικιωμένος, να βρει θέση να σταματήσει. Αν εσύ θες να κατασκηνώσεις 8 και 10 ώρες mm-hmm. και να καταλάβεις μια θέση, ξέρετε, την ίδια κακή ιδέα την έχει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος και δεν μπορεί να χωρέσει η πόλη. Εγώ δηλαδή θα ήθελα όλοι εκείνοι που κάνουν αυτή την κριτική, που την ακούω βέβαια με πολύ προσοχή και καταλαβαίνω, ο καθένας θέλει την πόλη στα δικά του μέτρα, να κάνει εκείνος μια πρόταση. Εγώ μάλιστα σκέφτηκα κάποια στιγμή, μήπως θα έπρεπε δοκιμαστικά για μια εβδομάδα να μην έχουμε κανένα μέτρο. Να είναι όλα τα πάρκινγκ ελεύθερα, να μην υπάρχει πουθενά αντίτιμο, οι ελεγχόμενοι στάθμευσης και αυτοί το ίδιο, θα έρθουν οι ίδιοι οι πολίτες να ζητήσουν τάξη και ρύθμιση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Όπως επίσης, πού είναι οι οικοπαιδικοί εκείνοι χώροι που υπάρχουν και δεν αξιοποιήθηκαν. Το μεγάλο πάρκινγκ στις Τέσσερις Μάρτυρες, ένα έργο ζωής. Είναι τα πρώτα ερωτήματα που έχουν φύγει για εσάς, κύριε Δήμαρχε, είναι για το πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων. Και ρωτάνε οι τηλεθεατές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Το ακούνε πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζω ότι το θέμα της χρηματοδότησης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όμως φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος μέσα στο 2024. Κοιτάξτε, το πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων πραγματικά έγινε χειροτεχνία από πολλούς ανθρώπους για να μπορέσει να ενταχθεί σε δύο χρηματοδοτικά εργαλεία συγχρόνως, στο Ταμείο Ανάκαψης και στο ΙΜΕΠΕΡΑ. Και αναφερόμαστε σε υπόγειο πάρκινγκ, σωστά. 400 θέσεων, mm-hmm. δηλαδή διπλάσιο από ό,τι είναι σήμερα και πάνω εκεί που είναι λαμαρίνες που εκπέμπουν σκόνη και θερμοκρασία, να είναι το μεγαλύτερο φυτεμένο δώμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα, πέρα από το υπόγειο πάρκινγκ, θα υπάρχει και η αξιοποίηση του τωρινού πάρκινγκ που είναι ορατό από τους χρήστες του και από τους διαρχόμενους οδηγούς και πεζούς. Μαγείται μια τεράστια πλατεία. Διατηρούμε μόνο την εγκατάσταση του ΚΑΠΗ και εξυπηρετούμε τους ανθρώπους, τους ΑΜΕΑ που εκεί τους έχουμε φιλοξενήσει και νιώθουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε να παρέχουμε την ίδια φιλοξενία. Όλος άλλος χώρος. Εκεί νομίζω είναι... μπορώ να πω με σιγουριά ότι γίνεται η μεγαλύτερη πλατεία της Κρήτης. Είναι τεράστιος χώρος. Βέβαια. Και ξέρετε, είναι μαζί με τον κήπο, το δημοτικό, τους χωρίζει ο οδός Δημητρακάκη, και που δεν μπορούν να ενωθούν γιατί ακούω και τέτοιες σκέψεις, mm-hmm. επειδή από κάτω περνάει το αποχητευτικό δίκτυο της πόλης που δεν επιτρέπει τέτοιες συνενώσεις. Όμως λειτουργικά και αισθητικά είναι δύο οάσεις που προστατεύουν και το ιστορικό κέντρο. Ρωτάνε οι τηλεθεατές, αυτό το πάρκινγκ θα είναι πάρκινγκ ελεύθερης πρόσβασης ή πάρκινγκ με αντίτιμο? Είναι δυνατόν να είναι ελεύθερης? Τότε θα πάει να κατασκηνώσει ο άλλος εκεί πέρα. Εδώ βάζουν πολιτήρια στα αυτοκίνητα στο Ρέθυμνο. Βάζουν νάιλον και τα αφήνουν 15-20 μέρες πάνω διακοπές.
Είναι δυνατόν αυτό να είναι ανοιχτό? Κοιτάτε κάτι. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι υποτίθεται αποδοτικό. Γι' αυτό το λόγο δεν πήρε και πλήρη χρηματοδότηση. Καταφέραμε το 40% μόνο να πληρώσει ο Δήμος, όχι για το έργο της πλατείας, για το έργο του πάρκινγκ. Αυτό δηλαδή θα χρειαστεί από ίδιους πόρους 4 με 5 εκατομμύρια. Προφανώς, όπως και τώρα το πάρκινγκ. Μα άμα το αφήσουμε ελεύθερο, οι ίδιοι που λένε τώρα να είναι ελεύθερο, εκείνο που πρέπει να ζητήσουν οι πολίτες είναι να είναι φθηνό. Και θέλω να πω, και θέλω να κάνω χρήση και της γνώσης σας από όλη την Κρήτη, είμαστε το φθηνότερο τιμολόγιο που υπάρχει στα πάρκινγκ, είναι στο Ρέθυμνο. Είναι έως εξευθυλιστικό το ποσό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω την εμπειρία, σε σχέση με το Ηράκλειο, καμία σχέση. Είναι πολύ χαμηλότερο του Ρεθύμνου. Για να μην πω τώρα τι γίνεται στις μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα προχθές δώσαμε περισσότερο στο πάρκινγκ παρά στο εστιατόριο που φάγαμε. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι του πάρκινγκ. Ρωτάνε πώς το οραματίζεστε. Δηλαδή, καταρχήν, να μου απαντήσετε με το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα δουν οι Ρεθυμιώτες να έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο? Είναι ένα εμβληματικό έργο και φαντάζομαι και ένα προσωπικό στοίχημα δικό σας. Και ένα, αν θέλετε, από τα σοβαρά έργα που θέλω να δώσω και να δώσω το στίγμα μου και την, αν θέλετε, την αξιοσύνη, όχι τη δικιά μου, των συνεργατών μου για αυτό το μεγάλο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο καταρχήν το έκαναν οι μηχανικοί της υπηρεσίας μας. Με ελάχιστη εξωτερική βοήθεια. Με πάρα πολλή δουλειά από τους δύο βασικούς συνεργάτες μου, τον κύριο Ρουσιά και την κυρία Γεωργιάδου, που αν δεν ξέραν να διαχειρίζονται τα διάφορα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά και τα προγράμματα, απλώς θα λέγαμε ότι θέλουμε αυτό και ποτέ δεν γινότανε. Έτσι, με την υπόλοιπη υπηρεσία, με τον Νίκο, τον Βόβο, τον αυτό εξαιρετικό διευθυντή που έχουμε, με όλη την υπηρεσία και τους ανθρώπους που δουλεύουν δίπλα του, με την τεχνική υπηρεσία που έκαναν καταπληκτική δουλειά. Όλοι εκεί έκαναν πραγματικά κάτι που δεν το περίμεναν να το κάνουν μηχανικοί με ελάχιστο κόστος. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι, αυτή τη στιγμή γίνεται το ξεκαθάρισμα στο Υπουργείο ποια έργα πάνε phasing. Phasing θα πει έργα μεταφερόμενα στο νέο πρόγραμμα. Άλλο μεταφερόμενο όμως και άλλο phasing, γιατί το μεταφερόμενο θέλει εξ αρχής διαδικασίες. Ενώ τα phasing έχουν τελειώσει οι αξιολογήσεις και απλώς πρέπει μετά να πάρεις την έγκριση για να κάνεις τη δημοπράτηση. Θα γίνει διεθνής διαγωνισμός. Ελπίζω να μην έχουμε νομικές αβελτηρίες. Δυστυχώς πολλές φορές τα μεγάλα συμφέροντα συγκρούονται και καθυστερούν τα έργα. Κάτι που πάθαμε στο μεγάλο δηληστήριο, που θα έπρεπε τώρα να πίνουμε νερό από αυτό, ενώ τώρα θα ξεκινήσουμε να λέμε ότι έχουμε ανάδοχο. Άμαστε δηλαδή 3 χρόνια πίσω από τα γεγονότα. Ελπίζω λοιπόν να μην έχουμε τέτοιες ιστορίες και το έργο θα εξελιχθεί. Προφανώς θα κάνουμε πρώτα το κομμάτι, το υπόγειο, το οποίο μπορούμε να το δώσουμε σε λειτουργία και μετά θα κάνουμε το επάνω. Το υπόγειο θα χρειαστεί 2 χρόνια. Συνολικά άρα, η πλατεία 3. Θα μπορούσα να πούμε ότι το 2026 αυτό το έργο θα είναι προς χρήση από τους Ρεθυμιώτες. Έχουμε 24. Είμαστε νομίζω 24. Ότι στο τέλος του 26 θα μπορούμε στο να το τέλος του 26, ναι. Σε μια τριετία δηλαδή. Το αργότερο. Το αργότερο. Εάν δεν έχουμε νομικές αστοχίες. Μάλιστα. Έτσι. Θα σας μεταφέρω ένα ερώτημα τηλεθεατή που από το ερώτημα καταλαβαίνω ότι δεν είναι δημότης του Ρεθύμνου. Λέει πώς κατάφερε ο Δήμος Ρεθύμνου να αλλάξει την εικόνα του παράκτιου μετόπου χωρίς να γίνει ένας χώρος παράνομης στάθμισης, κάτι λέει που δεν έχει γίνει στο Ηράκλειο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ερώτημα μου είχε έρθει και την περασμένη Δευτέρα για τον κύριο Καλοκαιρινό, ότι το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου έχει γίνει μια τεράστια περιοχή στάθμευσης αυτοκινήτων. Στο Ρέθυμνο, στο παράκτιο μέτωπο, μέχρι και τα Μισήρια, βλέπουμε ότι η παραλιακή είναι παραλιακή. Κοιτάτε, είναι το στολίδι μας. Και την εποχή του COVID, όλοι κατάλαβαν τι σημαντικό είναι αυτό το έργο. Εκεί περπατούσαν οι Ρεθυμιώτες. Εκεί ξεσκούσαν και ξεσπούσαν. Πού θα πήγαιναν? Στις πλατείες που φτιάξαμε, στο παραλιακό μέτωπο. Εκεί συναθριζόταν και συναθρίζεται ο κόσμος και παίρνει ζωή. Ξέρετε, οι ελεύθεροι χώροι είναι χώροι δημοκρατίας. Είναι χώροι αταξικοί. Δεν ρωτάνε πόσο εισόδημα έχεις, ούτε ποιος είσαι.
είναι για όλους και έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα. Και είναι πολύ σημαντικό. Ευτυχώς το σεβάστηκαν αυτό οι αδημιώτες. Ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι μεμψημυρίες. Και μάλιστα δεν θα ήθελα να τα ακούω από νέα παιδιά που πιθανόν ταξιδεύουν και πάνε και στην Ευρώπη. Πρέπει να αποβάλουμε από το μυαλό μας ότι ο κυρίαρχος είναι ο οδηγός. Ο κυρίαρχος σε μια κοινωνία είναι ο πολίτης και μάλιστα εκείνος που έχει προβλήματα κινητικότητας, υγείας, ηλικίας, που θέλει να πάει η μάνα το παιδάκι της με το καροτσάκι βόλτα και να μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να κάνεις ακροβασία για να περνάς και να λες θα ζήσω ή δεν θα ζήσω στη σύγχρονη πόλη. Τους θερινούς μήνες υπάρχει ένας δαχτύλιος στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου από μια συγκεκριμένη και ώρα. Τους και χειμερινούς, ξέρετε. Κλείνει το κομμάτι της προκυμαίας εκεί που είναι οι φοίνικες και τα σχετικά. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ως απόφαση της Δημοτικής Αρχής για όλο το χρόνο. Ξέρετε, για την παλιά πόλη θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε και με το πάρκινγκ που θα υπάρχει. Γιατί αυτό θέλει τώρα. Σας το λέω γιατί το καλοκαίρι ο πληθυσμός του Ρεθύμνου είναι διπλάσιος, έχει χιλιάδες επισκέπτες. Το χειμώνα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή είναι πιο εύχρηστη η παλιά πόλη από τους μόνιμους κατοίκους και τους φοιτητές. Ναι, αλλά κοιτάτε, καταρχήν και την εποχή του COVID ξεχυλώσαν οι συνήθειές μας και ξεχάσαμε όλα τα καλά μέτρα που είχαμε πάρει την προ-COVID εποχή. Mm-hmm. Επεκταθήκαμε. Έχουμε μια υπεριελιστική διάθεση σχετικά με το δημόσιο χώρο. Ή όταν δίνεις συνέχεια δυνατότητες να γινόμαστε παραβατικοί, αξιοποιούνται δυστυχώς από τους πολίτες, από όλους μας. Να μην αδικώ κανένα. Δεν είναι θέμα ότι θέλω να ενοχοποιήσω κανένα. Είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Ξέρετε, εμένα η άποψή μου είναι ότι η παλιά πόλη πρέπει να είναι διαρκώς προστατευμένη, έχοντας σεβασμό στους μόνιμους κατοίκους, που εμένα η μεγάλη μου ανησυχία είναι για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάμε για πόλη, παλιά πόλη και όχι για εμπορικό κέντρο. Γιατί ολοένα φεύγουν οι κάτοικοι, ξέρετε ότι αξιοποιούνται τα ακίνητα, ότι έρχονται επενδυτές, ότι κάνουν μπουτίκ ξενοδοχεία, ότι κάνουν Airbnb. Αυτό είναι μία όψη. Κάποιοι αποκτούν υπεραξίες. Η άλλη όψη όμως είναι ότι ποτέ δεν υπερασπίζεται την ποιότητα μιας πόλης ο επισκέπτης. Την υπερασπίζεται ο μόνιμος κάτοικος, ο οποίος τροφοδοτεί τα σχολεία της παλιάς πόλης, τις κοινωνικές δομές που υπάρχουν, δόξα Θεώ, μπόλικες, την ζωή της παλιάς πόλης. Σε πληγώνουν αυτές οι παλιές πόλεις το χειμώνα που είναι φαντάσματα, δεν έχουν καθόλου ζωή, τα μαγαζιά είναι κλειστά, η απουσία κατοίκων δημιουργεί και απουσία οποιασδήποτε παρουσίας. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, είναι δύο μηνύματα συγκεκριμένα για την οδό Μελισσινού, έναν εξαιρετικά δύσκολο δρόμο της πόλης του Ρεθύμνου, με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα τα Παρασκευοσάββατα, εκεί υπάρχει και παράνομη στάθμευση. Κοίτατε, γι' αυτό είναι η τροχαία. Το Ρέθυμνο δεν έχει δημοτική αστυνομία. Ελπίζω σε ένα χρόνο να έχουμε. Έχει καθυστερήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εξαγγελίες. Τώρα ενημερώθηκα από το ΑΣΕΠ, από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι και Ρεθυμνιώτης και φίλος μας. Έχει πάρει εντολή για την τελική προκήρυξη των θέσεων. Θα έρθουν. Θα δημιουργήσουμε δημοτική αστυνομία. Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία λέγεται αστυνόμευση. Και η αστυνόμευση είναι κάτι που μέχρι στιγμής αφορά την επίσημη αστυνομία. Το Ρέθυμνο δεν προβλέπεται να έχει δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σημανδυράκης, μου είπε ότι έρχονται κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί στα Χανιά και την περασμένη Δευτέρα ο κύριος Καλοκαιρινός στο Ηράκλειο μου είπε ότι ενισχύεται με ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών αστυνομικών το Ηράκλειο. Σε εμάς θα έρθουν 10 και έχουμε και 3 στην υπηρεσία, θα είμαστε 13. Mm-hmm. Φτάνουν για τα σημεία αιχμής καταρχήν. Και έχουμε σκοπό στη δεύτερη προκήρυξη θέσεων να ζητήσουμε και άλλους. Να ξέρετε ότι η οδός Μελισσινού αυτή τη στιγμή γίνεται και ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα βιοκλιματικό έργο, με πολλά προβλήματα. Είναι δύσκολος δρόμος, είναι δρόμος που εξυπηρετεί στην ουσία, είναι η λεωφόρος της παλιάς πόλης. Και είναι και η λεωφόρος της διασκέδασης της παλιάς πόλης. Έχει πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά, είναι σημείο αναφοράς της νεολαίας του Ρεθυμνού. Πάρα πολλά όχι πια. Mm-hmm.
Αλλά δύο... Περιμετρικά ναι. Και στην παλιά πόλη. Ενώ δύο ότι είναι έχει, ναι. Δύο έχει. Κοιτάτε, έχει και άλλη ζωή. Θέλω να γυρίσω εκεί που σας είπα. Πρέπει να ξαναδούμε την παλιά πόλη ως κατοικία του ανθρώπου που θέλει να διαβιεί σε αυτήν. Δεν υπάρχουν κίνητρα από την πολιτεία για να φτιάξεις το σπίτι σου, το οποίο είναι μνημείο και προστατευόμενο, πρέπει να το κάνεις αναγκαστικά ξενοδοχειακό κατάλημα. Άρα, τον κάτοικο το διώκνουμε. Επίσης, έχω πει και το είπα και επειδή συμμετέχω στην Επιτροπή του Νέου ΕΣΠΑ με την ιδιότητα του Πρόεδρου της ΕΔΕΙΑ, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ιστορικά κέντρα όταν δεν έχουμε κάνει κανένα πρόγραμμα για να κρατήσουμε αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια όρθια. Ας μην τα κάνουμε ολικής αποπεράτωσης. Ας τα κρατήσουμε όρθια. Ας τα ενισχύσουμε στατικά. Γιατί υπάρχουν, εκτός ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για τους διερχόμενους, διότι υπάρχουν πολλά από αυτά, είναι ιδιωτικές περιουσίες και πολλών κληρονόμων που δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους, υπάρχει ένα θέμα και αισθητικό σε μια πόλη μνημείο, να βλέπεις εκεί που βλέπεις την ανάπτυξη, να βλέπεις αρνητικά ένα σκιάχτρο. Δένει εδώ ένα ερώτημα τηλεθεατή. Έχετε λύσει σκεφτεί, κύριε Δήμαρχε, την απομάκρυση των αυτοκινήτων από τον περιφερειακό της Φορδέτζας που θα μπορούσαν να αναδείξουν ακόμα περισσότερο την ίδια εμβληματική μορφή του ρεθινιώτικου φρουρίου που τα τελευταία χρόνια έχει φωτιστεί εξαιρετικά? Κοιτάτε, για το φρούριο αυτό θα γίνει πολύ σοβαρή παρέμβαση, περίπου 23 εκατομμύρια, και είναι οι μελέτες που έχουμε εξασφαλίσει με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη μας και με καλή συνεργασία και με τη ΜΕΡ τη Λιονή, και εκεί όλη η περιοχή και το κτίριο, και η Φορτέτζα και τα κτίρια στη Φορτέτζα και ο περιβάλλον χώρος πραγματικά θα αποκτήσει μια άλλη οντότητα. Πάντως από κάτω έχει μετατραπεί ο δρόμος έναν δρόμο πάρκινγκ. Να πω κάτι. Απαγορεύεται. Αλλά γίνεται κατά ανοχή. Ειδικά τα Σαββατόβραδα. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις εναλλακτικές λύσεις και όταν οι περισσότεροι από αυτούς που είναι εκεί δεν κάνετε θεμιώτες. Αν κάνετε μια βόλτα και δείτε τις πινακίδες, είναι επισκέπτες στα Χανιά από το Ηράκλειο που τους αρέσει τώρα να έρχονται τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια ανοχή. Δεν είναι με την ευλογία μου, αλλά καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, όταν ψηφιζόταν ο ποινικός κώδικας στη Βουλή, είπε ότι για όλα τα δικήματα υπάρχει τιμωρία. Εκτός εάν το κάνουν πολύ μαζί. Ωραίο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Στο κομμάτι στο ύψος του ΚΤΕΛ, λένε οι τηλεθεατές, ναι. Στη συμβολή με την Ηγουμένου Γαβρίλ, εκεί λέει ο δρόμος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Έχετε σκεφτεί την τοποθέτηση είτε κυκλικού κόμβου είτε φαναριών? Όλη αυτή η περιοχή είναι υπό απαλωτρίωση, αλλά χρειάζονται πολλά λεφτά. Σήμερα, και ένα καλό νέο, παρακολούθησα και εγώ τους μελετητές μας, δύο εξαιρετικούς αρχιτέκτονες, που μας παρουσίασαν στη τεχνική μας υπηρεσία το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνη, σε προσχέδιο. Αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο. Θα αλλάξει το χαρακτήρα όλης της περιοχής και θα επισπεύσει και χρηματοδοτήσεις και έργα, γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να τοποθετείς ένα στολίδι δίπλα σε προβληματικές περιοχές. Ήδη ο Δήμος έχει κάνει δύο κινήσεις απαλωτρίωσης περιβάλλοντος χώρου και από τη μεριά της Ηγουμένου Γαβρίλ απέναντι από τον Άγιο Κωνσταντίνο, αυτό το κτίριο που είναι περίπου ερείπιο, είμαστε στην προσπάθεια να το αγοράσουμε από δεκάδες κληρονόμους που όλο για κάποιο χαρτί λείπει τώρα και 1,5 χρόνο, αλλά είναι η λυμένη απόφαση. Από κάτω έχουμε άλλη μία διαδικασία η οποία είναι στα στάδιο της αναγκαστικής απαλωτρίωσης και γενικά κοιτάζουμε πώς να κάνουμε και το χώρο να αναπνεύσει, γιατί είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και δεν είναι θέμα ότι είναι επικίνδυνο το σημείο αυτό. Αυτό το σημείο θεωρείται ότι είναι χώρος ρημοτομούμενος που πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η πολιτεία με το πράσινο ταμείο που τόσα εκατομμύρια παίρνει από τα αυθαίρετα της Κρήτης να κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα αναγέννηση των πόλεων της Κρήτης. Δείτε τώρα, και των χωριών της. Το συγκρίνουν οι τηλεθεατές με το αντίστοιχο σημείο από την άλλη πλευρά της πόλης του Ρεθύμνου, στο κυκλικό κόμβο που έχει μπει στην πλατεία στην αρχή της Μάρκου Πορτάλιου.
Αυτός ο κόμβος ουσιαστικά, κύριε Δήμαρχε, επήλυσε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής εκεί κυκλοφοριακό. Κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή ο κύριος Ξεζωνάκης, ο νέος αντιδήμαρχος, έχει πάρει εντολή και εξετάζουμε πού και πού μπορούμε να εφαρμόσουμε τη λύση των κόμβων, όπως είχαμε και μια πολύ ωραία, αν θέλετε, παρέμβαση, πολύ σύντομη και πολύ φθηνή, στον περιφερειακό, στην είσοδο του πάρκινγκ του λιμανιού, όπου η μέχρι τότε ρύθμιση στίβαζε τα αυτοκίνητα, διέκοπτε την κυκλοφορία και δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Συνεργαστήκαμε με τον κύριο Λιμενάρχη, κάναμε τις παρεμβάσεις στα πλαίσια που μπορούσε ο άνθρωπος να υπογράψει, γιατί είναι τρελή η νομοθεσία που διέπει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, αν δεν αποβάλουμε αυτή την περιττή γραφειοκρατία που προσβάλλει την κοινή νοημοσύνη, δεν πάμε πουθενά. Και κάνουν παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχουν τα γεωμετρικά δεδομένα που επιτρέπουν τον κόμβο, μια λύση που εγώ την πιστεύω πάρα πολύ, σαν λειτουργία, θα την εφαρμόσουμε στην πόλη μας, όχι μόνο στο σημείο που υποδεικνύει ο συμπολίτης μας και τον ευχαριστώ, αλλά όπου είναι δυνατόν.